Εμείς μέσω Skype, δεν ξέρω λάθος, θα συνομιλήσουμε. Λοιπόν, τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, τον κύριο Γιώργο Λαζουρά. Κύριε Λαζουρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Πιστεύω ότι μας ακούτε. Βεβαίως, βεβαίως, σας ακούω. Πολύ καθαρά. Γεια λοιπόν, Καλαβρίτα λοιπόν, 848 κάτοικοι συν 200 από τα γύρω χωριά που εκτελέστηκαν το Δεκέμβρη του 1943. Η μεγαλύτερη, δεν κάνω λάθος, τραγωδία στην Ελλάδα από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Θα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λαζουρά, το εξής. Κατά καιρούς έρχονται Γερμανοί και επισκέπτονται τα Καλαβρίτα. Λοιπόν, Γερμανοί επίσημοι εννοώ. Λοιπόν, τι σας έχουν πει ή τι σας λένε σε σχέση με το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Τι τους λέτε εσείς, τι σας λένε αυτοί, δηλαδή, όχι μπροστά στις κάμερες. Τι λέτε στις κατηδίες συναντήσεις και συζητήσεις. Βλέπετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των Γερμανών να προχωρήσει αυτό το θέμα ή απλά μένουν σε μία συγγνώμη και στην κατάθεση ενός στεφάνου και εκεί τελειώσαμε. Οι Γερμανοί επίσημοι έρχονται στα Καλαβρίτα από πολλά χρόνια, ήδη από τη δεκαετία του 60. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια που εγώ είμαι δήμαρχος, συνομιλώ μαζί τους, είτε στις εκδηλώσεις μνήμης που έρχονται, είτε σε άλλες περιπτώσεις. Τους αναδεικνύω και τους θέτω το θέμα της καταβολής των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων. Και οι ίδιοι, εκτός από την έκφραση συγγνώμης που όντως την έχουν κάνει πολλές φορές και στα Καλαβρίτα και ο πρόεδρος Ράου ήδη από το 2002, αλλά και άλλοι πρόεδροι σε άλλες περιοχές. Και οι ίδιοι λοιπόν αναγνωρίζουν το δίκαιο του αιτήματος, αναγνωρίζουν ότι σύμφωνα με τις αρχές της παγκόσμιας δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις οικουμενικές αυτές αρχές, πρέπει αυτός που εκτέλεσε, σκότωσε αθώους και αμάχους πολίτες να πληρώσει για αυτό το έγκλημα, ιδίως σήμερα σε μια ενωμένη Ευρώπη που θέλουμε να λέγεται ότι είναι η κορυφή της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά απ' την άλλη μεριά ομολογούν ότι αυτό είναι ένα θέμα κυβερνητικό, ένα θέμα που εσείς, δηλαδή εμείς οι Έλληνες, πρέπει να το θέτουμε και βέβαια να καταφέρουμε να πείσουμε στα φόρα που τα εμπορία υπάρχουν, είτε μέσω και του πορίσματος και της εκθέσεως της Βουλής των Ελλήνων που θα συζητηθεί τον επόμενο μήνα στη Βουλή, να πείσουμε και την γερμανική κυβέρνηση μέσα και από ένα δίκτυο ενημέρωσης μέσα στη Γερμανία για το δίκαιο αυτό του αιτήματος, ώστε κάποια στιγμή αυτό να γίνει πραγματικότητα και να εικονοποιηθεί. Ο Δήμος Καλαβρίτων και το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, του οποίου είμαι πρόεδρος, που αποτελείται από 110 μαρτυρικές πόλεις και χωριά σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζουμε δυναμικά και διεκδικούμε τις οφειλόμενες γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις, όχι τόσο όπως μπορούμε να πούμε για την καθαρός οικονομική αξία που και αυτή έχει αξία, αλλά και για την ηθική δικαίωση. Ακριβώς, για την ηθική δικαίωση και για την απάλυνση του πόνου. Ευχαριστούμε, κύριε Λαζουρά. Κύριε Λαζουρά, μας, οι οποίοι εκτελέστηκαν. Κύριε Λαζουρά, σας ευχαριστούμε από τα Καλαβρίτα, από τα όμορφα και ιστορικά Καλαβρίτα. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Παρέμβαση και μέσα από την εκπομπή σας θέλω να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου προς τον Πρωθυπουργό, τη Βουλή των Ελλήνων και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχουν αναδείξει αυτό το θέμα και στο επόμενο διάστημα θα συζητηθεί η έκθεση στη Βουλή και τα 5, τα 10 σημεία που αυτή η έκθεση θέτει πρέπει να τα ακολουθήσουμε και είμαι βέβαιος ότι θα έρθουμε σε αίσιο, σε θετικό αποτέλεσμα στη δικαίωση. Κύριε Λαζουρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δική σας την παρέμβαση και θέλω να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο.